η νύχτα μη σκληρή κι εγώ. Με την Ελένη Βιτάλη, όταν της το είπες ότι θέλεις να το επανακυκλοφορήσεις αυτό το τραγούδι με ένα διαφορετικό στυλ, τι σου είπε? Ήταν πάρα πολύ θετική και εγώ δεν ήξερα αν θα είναι θετική απάντηση. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι δικό της το κομμάτι και στίχη και μουσική. Αλλά ήταν πάρα πολύ θετική και μου είπε ότι τα τραγούδια της χαίρεται να τραγουδάνε και άλλοι καλλιτέχνες. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη που έλεγε ο Ιωάννης Παπαζήσης ότι είσαι ιδανική γυναίκα. Είμαστε 15 χρόνια μαζί. Δεν νομίζω ότι είμαι ιδανική γυναίκα. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο θα έλεγα. Παλεύω να είμαι σύντροφος και να είμαι καλή σύντροφος, γιατί είναι κάποια κομμάτια που δεν τα πολύ έχω από φυσικού μου. Δηλαδή, ρομαντισμός, με τι? Γενικά, εντάξει, δεν παρόλο που έχω μία σχέση αρκετά χρόνια και έχω κάνει οικογένεια, δεν ήμουν άνθρωπος ποτέ που ήθελα να κάνω οικογένεια, παραδόξως. Το έβγαλε ο Γιάννης αυτό. Όχι, όχι, παραδόξως έχω κάνει πράγματα στη ζωή μου που δεν είναι ακριβώς αυτά που σαν άνθρωπος είμαι, να πεις ότι είμαι ταγμένος για αυτό το πράγμα. Έλωσε, αγάπη μου, έλωσε. Κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τώρα το σύριαλ Το Κόκκινο Ποτάμι. Φυσικά και τον θαυμάζω σαν καλλιτέχνη και σαν ηθοποιό. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλο αυτό το κομμάτι της επιτυχίας και της δουλειάς που κάνει. Και νομίζω ότι είναι κάτι που το αξίζει σίγουρα. Τρελάνε τους όλους, μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει, θέλω να ρωτήσω. Είναι ένα τραγούδι διαχρονικό στρατού, νομίζω. Από αυτή την άποψη έχει μείνει διαχρονικό, γιατί όλοι οι φαντάροι κάποια στιγμή θα τα ακούσουν. Ναι. Έγινε διαχρονική. Εσένα αυτός έχει στιγματίσει που λένε? Ναι, όλοι το θυμούνται αυτό. Και... θα έλεγα ότι, εντάξει, με έχει στιγματίσει ότι είναι κάτι... Μια επιτυχία δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις ως κακό πράγμα, γιατί μου έχει δώσει δουλειές αυτό και μου έχει δώσει και χρήματα.